σε μια τέτοια συζήτηση για τις προγραμματικές δηλώσεις, θεωρώ ότι εμείς οι βουλευτές καλούμαστε να κάνουμε παρατηρήσεις, προτάσεις, αλλά και εξειδίκευση των δηλώσεων σε συγκεκριμένα ζητήματα. Η συμβολή μου αυτή δεν μπορεί παρά να είναι και βιωματική, μια και είμαι στον ομό Δωδεκανήσου και ζω συγκεκριμένα στην ΚΟ από τότε που γεννήθηκα. Οπότε αναγκαστικά, βιωματικά θα αναφερθώ στο προσφυγικό και στην ισιωτικότητα. Το προσφυγικό που είναι και αυτό ένα στοιχείο της νησιωτικότητας. Τι εννοώ, ότι είναι έντονο σε εμάς λόγω της ιδιαιτερότητας των νησιών, γιατί έχουμε ευκολότερη πρόσβαση οι πρόσφυγες. Ο Αϊλάν πριν από λίγες μέρες έγινε σύμβολο σε όλο τον κόσμο. Αυτές τις μέρες ποιος ξέρει, λίγοι, ότι στην ΚΟ πριν από λίγες μέρες είχαμε δύο Αϊλάν και τις περασμένες μέρες είχαμε ακόμα περισσότερους συνανθρώπους μας που τα πτώματά τους βγήκαν στις παραλίες. Ποιος μπορεί να μείνει ασυγκίνητος μπροστά σε αυτό το φαινόμενο? Ποιος μπορεί να μείνει αδιάφορος όταν γυναίκες με μικρά παιδιά είναι στην παραλία, όταν είναι μέσα στη βροχή και στον αέρα? Κι όμως κάποιοι παίζουν πολιτικά παιχνίδια πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Και το κάνουν όσοι υποστηρίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε τα σύνορα, ενώ ξέρουν πολύ καλά ότι δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να τηρεί τις διεθνείς συμβάσεις και υποχρεώσεις. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Το κάνουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι δεν φρουρούνται τα σύνορα, αλλά δεν μας λένε τι εννοούν. Γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι στη θάλασσα δεν μπορείς να βάλεις φράχτες, ακόμα και αν ήθελες. Ξέρουν πολύ καλά ότι ακόμα και τείχος από πλοία να φτιάξεις, δεν μπορείς να πνίξεις τις βάρκες της Λαστιχένιας, δεν μπορείς να πνίξεις τους ανθρώπους που είναι στις βάρκες της Λαστιχένιας. Εκτός αν αυτό εννοούν, να μας το πούν όμως. Το κάνουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι δεν πρέπει να γίνουν κέντρα στα νησιά, γιατί όπου υπάρχουν κέντρα γίνονται ελκτικά για να έρχονται περισσότεροι πρόσφυγες και μετανάστες. Βέβαια, αγνοούν ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν περάσει τόσα πολλά που δεν υπολογίζουν τίποτα και ότι οι δουλέμποροι που τους στέλνουν δεν τους ενδιαφέρει πώς θα περάσουν εκεί που θα πάνε. Λένε τέλος, το κάνουν τέλος αυτοί που λένε ότι τα κέντρα πλήττουν τον τουρισμό. Ακόμα και έτσι να το πάρουμε και να αφήσουμε την ανθρωπιστική πλευρά του ζητήματος, τι πλήττει περισσότερο τον τουρισμό? Το να είσαι φιλόξενος και να έχεις τους ανθρώπους με συνθήκες στοιχειώδους ανθρώπινης διαβίωσης, ή να τους έχεις στα πάρκα και στους δρόμους χωρίς νερό, χωρίς καμιά περίθαλψη? Έτσι όλοι αυτοί με αυτές εδώ τις απόψεις δίνουν δικαίωμα στον κύριο Κασιδιάρη και σε όλους τους Κασιδιάριδες που τον ακούσαμε σήμερα εδώ, όσοι αν υπάρχουν εκπρόσωποι να το μεταφέρουν. Τον είδαμε σήμερα εδώ με περισσό θράσος να εγκαλεί τον κύριο Πρωθυπουργό ότι δεν μπορεί να πάει στην ΚΟ και πήγε στη Μυτιλίνη. Γιατί στην ΚΟ θα βγάζανε, σε λίγο λέει θα βγάζουν, αν θυμάμαι καλά, θα βγάλουν και όπλα. Κάτι τέτοιο είπε. Ο κόσμος θα μας πάρει με τα όπλα και όχι μόνο με τα γιαούρτια. Κύριε Κασιδιάρη, και εμείς στην ΚΟ ζούμε και ξέρουμε. Και βέβαια μπορεί να σας έστρωσαν κάποιοι το χαλί και να ανεβάσετε τα ποσοστά σας. Αυτοί όμως που το έκαναν τιμωρήθηκαν από το λαό. Και εκεί που περίμεναν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταβαραθρωθεί, πήρε 12 μονάδες διαφορά από την Νέα Δημοκρατία. Και αν νομίζει εν πάση περιπτώσει ο κ. Κασιδιάρης ότι μπορεί να μας σώσει, ας έρθει στην Κόνα, μπει για δήμαρχος, υποψήφιος, και θα δει. Το πρόβλημα όμως θα λυθεί και με τις ενέργειες της προηγούμενης κυβέρνησης που ξεκίνησε και συνεχίζει, και ήδη ο Πρωθυπουργός χθες είπε τις προτάσεις, δεν χρειάζεται να τις αναφέρω, γιατί ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο ζήτημα, γενικότερα στην ισιωτικότητα, αλλά δεν μπορώ να μην απαντήσω σε αυτό που είπε ο κύριος Βορύδης για τις επενδύσεις, ότι οι επενδύσεις γίνονται μόνο όταν υπάρχει κέρδος. Ναι κύριε Βορύδη, κέρδος, αλλά όχι λαιλασία, όχι ληστεία. Γιατί αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ληστεία.
Και θα σας πω γιατί. Και ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι ανάπτυξη εννοεί αυτός ότι δουλειά, δουλειές. Ναι, κύριε Μητσοτάκη, δουλειές, αλλά όχι δουλείες. Γιατί αυτό που γίνεται στην περιοχή μας, και θα κλείσω με αυτό σαν παράδειγμα χαρακτηριστικό, πώς εννοούμε εμείς την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και πώς τις εννοούν μέχρι τώρα, για να καταλάβουμε τη διαφορά. Το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που έχει ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια στην περιοχή μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά καταλύστευση του πλούτου του τόπου μας από τους λίγους, από τα μεγάλα τα ξένα πρακτορία. Ακόμα και οι αμοιβές των ξενοδοχείων, τα 2/3 τους μένουν στο εξωτερικό. Λιμένονται τα πάντα και οι εργαζόμενοι δουλεύουν σαν ήλωτες με 500 και 600 ευρώ το μήνα για 12 ώρες την ημέρα. Αυτές δεν είναι επενδύσεις, ούτε είναι ανάπτυξη. Και για τα ισοδύναμα, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό, για τα ισοδύναμα για τον δημοτικό, για τον φόρο, το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ που έχει καταργηθεί στα νησιά, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Λένε ότι δεν μπορούν να υπάρχουν ισοδύναμα ή αντισταθμιστικά μέτρα. Και μας κουνάνε το δάχτυλο αυτοί οι οποίοι τόσα χρόνια άφησαν την ακτοπλοεία σε μονοπόλια, ώστε να μην μπορεί να ταξιδέψει ο νησιώτης. Άφησαν τα αεροπλάνα σε μονοπόλια, ώστε να μην μπορεί να ταξιδέψει ο νησιώτης. Άφησαν τα νοσοκομεία ώστε να πεθαίνει ο νησιώτης. Άφησαν τις δημόσιες υπηρεσίες, τις έκλεισαν, έκλεισαν εφορίες στα νησιά για να μην μπορεί να εξυπηρεθεί και να τρέχει από νησί σε νησί. Αυτά όλα είναι ισοδύναμα. Αυτά, γιατί ισοδύναμα είναι η ζωή των ανθρώπων, είναι η ζωή των νησιωτών. Και επειδή δεν έχω χρόνο, έχουμε καταθέσει προτάσεις στους νησιώτες βουλευτές και θα συμπεριληφθούν, πρέπει να συμπεριληφθούν στο αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί το Μάρτιο από τον Υπουργό, τον κύριο Τσακαλώτο. Εγώ το μόνο που καταθέτω εδώ πέρα είναι το μεταφορικό ισοδύναμο, για όσους δεν ξέρουν, σίγουρα πολλοί δεν το ξέρουν, που έχει εφαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλές χώρες, Νορβηγία, Σκωτία, Γαλλία. Παρακαλώ να μπει στα πρακτικά. Οι μελέτες είναι μόνο μία μελέτη, η οποία είναι πολύ μεγάλη. Αυτά είναι τα περιεχόμενα και υπάρχουν πάρα πολλές, τις οποίες παρακαλώ να λάβουν υπόψη τους όλοι οι βουλευτές όταν κληθούν να τοποθετηθούν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καματερό Ηλία. Στο βήμα καλή